Καλησπέρα. Δεύτερο μέρος της μυθιστορίας. Η ημερομηνία είναι 28 Ενδεκάτου του 2022 και συνεχίζουμε την μυθιστορία από το βιβλίο εδώ πέρα «Ο Θεός Δημιουργός Έρωτας». Εδώ φαίνεται ανάποδο τώρα, τέλος πάντων δεν φαίνεται σωστό. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο που ο Κρόνος έχει αρχίσει να τρώει τα παιδιά του. Εδώ τώρα δεν ξέρω πώς θα παιχτεί. Όχι εκεί πέρα. Και ο Κρόνος λοιπόν, αφού έχει ζευγαρώσει με τη Ρέα, γεννάει πρώτα την Εστία, που η Εστία κατεβαίνει ο Κρόνος, την παίρνει μέσα από τα χέρια της Ρέας και την καταπίνει για να μην χάσει τη φωτιά και την εστία του νου του. Έτσι λοιπόν, το δεύτερο παιδί τους είναι ο Πλούτονας, η Άδης, που τον γεννάει η Ρέα και ταυτόχρονα πάει ο Κρόνος, τον καταπίνει και πάει και κάθεται στο βάθος του στομαχιού ο Άδης. Δεύτερο παιδί έρχεται ο Ποσειδώνας, που και αυτόν τον καταπίνει σαν βρέφος. Έρχεται η θεά Δήμητρα, την καταπίνει και αυτήν. Έπειτα γεννάει την Ήρα, την καταπίνει και αφού έχει μείνει έγκυος πια στο τελευταίο της, το έκτο παιδί, που το έχει ορίσει η Υγεία ότι 6 παιδιά θα κάνουνε, πιάνει λοιπόν η Ρέα τη Γαία και της λέει: «Μητέρα, τι θα κάνω, πώς θα γλιτώσω τα παιδιά μου, πώς θα μπορέσω να γεννήσω και να το κρατήσω το βλαστάρι μου κοντά μου, να μην το χάσω και αυτό». Και τότε της είπε το σχέδιο η Γαία, το τι πρέπει να γίνει και το τι θα συμβεί. Της είπε λοιπόν ότι θα πάει στο δικταίον άνδρο, εκεί θα γεννήσει το μικρό βρέφος, τον Δία, και θα τη στείλει 2 κουρίτισες, θεές, την Αμάλθεια και την Μέλισσα. Θα φέρουν καινούριες φασκές, θα τυλίξουν το βρέφος στις καινούριες φασκές, θα φέρουν μαζί τους και ένα τεράστιο λιθάρι σαν ένα μικρό βρέφος, θα το τυλίξουν με τις πρώτες φασκές, τις ματωμένες φασκές, και έτσι θα ξεγελαστεί ο Κρόνος και θα καταπιεί το λιθάρι, ενώ ο μικρός Δίας θα φυγαδευτεί από την Αμάλθεια και τη Μέλισσα, που θα τον πάνε στο ιδεόν άντρο και εκεί θα τον κρύψουν ώστε να μπορέσουν να τον αναθρέψουν, να μεγαλώσει, να δυναμώσει και να έρθει να πάρει και να απελευθερώσει τα αδέρφια του. Πράγματι λοιπόν γίναν όλα έτσι όπως τα είχε πει η Γαία. Η Γαία ήταν αυτή που πήγε στο γιο της, τον Κρόνο, ένα καινούριο, λέει, νέκταρ να το πιει, που αυτό το νέκταρ τον εζάλισε και δεν μπορούσε να δει καθαρά και δεν μπορούσε να καταλάβει και πολλά
έχασε την αίσθησή του. Παρ' όλα αυτά τον πήρε η γέα από το χέρι, τον πήγε στον δικταίον άντρο που είχε γεννήσει η Ρέα και εκεί μέσα στην κούνια του μωρού είχαν πάρει πια το μικρό Δία, η Αμάλθια και η Μέλισσα και στη θέση του είχαν βάλει το λιθάρι τυλιγμένο με τις πάνες τις πρώτες. Έτσι δεν μπόρεσε να ξεκαθαρίσει ο Κρόνος αν είναι λιθάρι ή αν είναι παιδί, το άρπαξε και με ευχαρίστηση και ικανοποίηση κατάπιε αλλά με λίγο δυσκολία παραπανήσια και αυτό το παιδί νομίζοντας ότι κατάπιε τον Δία. Τον πήρε η μητέρα του και φύγανε. Η Αμάλθια όμως και η Μέλισσα, παίρνοντας και φυγαδεύοντας το μικρό Δία, τον πήγανε στο ιδέον άντρο και εκεί η μία του έδινε το γάλα της, που ήταν μισή γυναίκα, μισή κατσίκα, με στήθος γυναικείο, αλλά κατσικής και πόδια και στο κεφάλι της στριφτά κέρατα. Αυτή λοιπόν του δίνε το γάλα της και η Μέλισσα του δίνε το μέλι της. Η Μέλισσα ήταν και αυτή μια ξανθιά όμορφη γυναίκα που είχε κοιλιά πίσω από τη λεκάνη της, σαν κουρίτσα που ήταν, είχε μεγάλη γλώσσα για να πηγαίνει να πιάνει τον νέκταρ μέσα από τα λουλούδια και τα άνθη και έτσι με μέλι και με γάλα μεγάλωσε ο μικρός Δίας που ήταν ένα παιδί πολύ φωνακλάδικο, πολύ ζωηρό, με συνεχόμενες σκανδαλιές, με φωνές, με κραυγές. Δυστυχώς οι κουρίτες είχαν πάρει τις μεγάλες τους ασπίδες και τα σπαθιά τους και διαρκώς ξυφομαχούσαν μεταξύ τους για να ακούγονται οι κρότοι των σπαθιών και των ασπίδων και έτσι να χάνεται το μορουδίσιο κλάμα του Δία. Και φυσικά η Αμάλθια και η Μέλισσα τον πηγαίναν όσο μπορούσαν πιο βαθιά μέσα στο ιδέον άνδρο, ώστε να μην ακούσει ποτέ ο πατέρας του την κραυγή του και καταλάβει ότι το βρέφος, το παιδί του, είναι ζωντανό. Και έτσι έγινε για πολλά χρόνια, πολλά έτη, ώστε ο μικρός ο Δίας να φτάσει στην εφηβεία του. Υπάρχουν κάποιες εικόνες που δείχνουν, ιδιαίτερα σε μία ασπίδα, το Δία που είναι στην εφηβεία του και η ασπίδα δείχνει ότι πατάει με το ένα του πόδι ένα τάβρο στην πλάτη και με τα δυο του χέρια σκίζει ένα λιοντάρι στα δύο. Που αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Να σκιστεί το λιοντάρι, έχει τεράστια σπονδυλική στήλη και το δέρμα του δεν επιτρέπει σε κανέναν να μπορέσει να το σκίσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ ζωηρός, κάνει διαρκώς σκανδαλιές και όλοι οι κουρίτες και οι κουρίτσες προσπαθούν να καταφέρουν να τον συνετίσουν. Έτσι λοιπόν τα πιο ζωηρά παιδιά στην αρχαία Ελλάδα τα λέγανε μικρούς Δίες, ότι σαν το Δία είναι, σαν το Ζεύς είναι. Και τα συγχωρνούσαν έτσι, γιατί θεωρούσαν ότι πρέπει να είναι ζωηρά, γιατί έτσι παίρνουν δύναμη και δυναμώνουν. Όταν ο Δίας λοιπόν έφτασε στην εφηβεία, θεώρησε ότι πρέπει να πετάξει, να φύγει από εκεί, από το ιδέον άνδρο που νιώθε σκλαβωμένος και περιφρουρημένος διαρκώς από τους κουρίτες. Έτσι λοιπόν μια νύχτα το σκάσε. Και σαν μεγάλος Θεός που ήταν και μπορούσε να ύπταται, έφυγε μπρος το βορρά. Φεύγοντας λοιπόν από το ιδέον άντρο της Κρήτης μπρος το βορρά, πέρασε όλο το Αιγαίο και έφτασε ακριβώς την ευθεία πάνω σε ένα όρος
που από τότε ήταν Άγιο Όρος, και αυτό το όρος υπήρχαν οι Παρθένες θεές, η Αφροδίτη και η θεά Θέμιδα της δίκης και της σοφίας, και βλέποντάς τον έτσι όπως ήταν έφηβος, τρομάξανε ότι τι να θέλει τώρα αυτός. Όμως, γυμνός όπως ήταν και ο Δίας, διαπιστώνοντας ότι δεν τους κοιτάζει στα επίμαχα μέρη του σώματός τους, σαν ένα αρσενικό που διψάει από έρωτα, αλλά τις έβλεπε στα μάτια, καταλάβανε ότι δεν έχει ορμές, ότι δεν ήρθε για να τους επιτεθεί, και καταλάβανε ότι έχει θεία ενέργεια μέσα του και ότι πρέπει να είναι ένας ισχυρός Θεός. Έτσι το ρωτήσαν από πού έρχεται. Εκείνος τους είπε ότι έρχεται από το ιδέον άνδρο, ότι δεν πρέπει να πούνε πουθενά ότι τον είδανε, γιατί ο πατέρας του, ο Κρόνος, τον κυνηγάει και δεν πρέπει να φανερωθεί ακόμα, γιατί δεν νιώθει ικανός να συναγωνιστεί μαζί του και πρέπει να δυναμώσει για να μπορέσει να συναντηθεί μαζί του. Εκείνες τον επεριθάλψανε, του δώσανε νέκταρ, αυροσία, και στο τέλος του είπανε ότι κοίτα να δεις, το πέρασμά σου θα μείνει για πάντα στην ιστορία εδώ του τόπου, γιατί εδώ θα σου κτίσουμε ένα ναό που θα λέγεται του Αθώου Διός. Και έτσι όλο το βουνό πήρε το όνομα Άθος μέχρι σήμερα, ή Άγιον Όρος όπως το γνωρίζουμε τώρα πια. Τότε στα αρχαία χρόνια εκεί ήτανε ιερό των Παρθένων γυναικών και μόνο των γυναικών. Οι άντρες μπορούσαν να πάνε μέχρι τα 12 τους χρόνια πριν νιώσουν όρεξη και ορμή ερωτική, και στα γεράματά τους όταν οι ίδιοι θεωρούσαν ότι δεν έχουν ορμές και ότι όταν θα δούνε τις Παρθένες κόρες που θα είναι οι ιέριες των θεάνων, των Παρθένων θεάνων, δεν θα θελήσουν να τις βιάσουν, να κάνουν ερωτοτροπίες, να μην τις σεβαστούν. Έτσι λοιπόν υπογράφανε χαρτί το ότι θα σεβαστούν τις κόρες που θα δούνε εκεί πέρα στο όρος, και έτσι επιτρεπότανε με αυτούς τους τρόπους να μπορούν να πάνε οι άντρες στο Άγιο Όρος. Στις μέρες μας απαγορεύεται παντελώς να πάνε οι γυναίκες, το θηλυκό γένος τέλος πάντων, είτε είναι μικρά κοριτσάκια, είτε είναι μεγάλες γραίες, που κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπεται. Τότε το επιτρέπανε στα μικρά παιδάκια ή στους μεγάλους, στους γέροντες άνδρες. Τώρα απαγορεύεται. Λες και μπορούμε να επιβληθούμε στη φύση, να μην έχει κατσίκες, να μην έχει γάτες, να μην έχει θηλυκά σε ένα τόπο και να υπερασπίζονται με ιεροσύνη το αντρικό γένος, ότι δεν μπορεί να μπεμπυλωθεί από το γυναικείο. Αυτά τα πράγματα μετά από 100 χρόνια, 200, θα φαίνονται γελία και δεν θα μπορούν να έχουν υπόσταση. Ήδη υπάρχουν αρκετές γυναίκες στον κόσμο, ιδιαίτερα από τις βόρειες χώρες, που θέλουν να επισκεφτούν το Άγιο Όρος και με πολλούς και διάφορους τρόπους το καταφέρουν και θα το καταφέρουν και στο μέλλον. Όταν θα γίνει η αλλαγή της
σκέψεις των ανθρώπων, τότε ανοίγοντας το πνεύμα τους οι άνθρωποι θα μπορέσουν να καταλάβουν ότι έφτασε η εποχή του υδροχώου και έτσι θα αλλάξει πάλι εκεί πέρα η κατάσταση σε μια ισορροπημένη φυσική ροή, γιατί εκεί ο τόπος πράγματι είναι ένας τόπος θείος, είναι ένας τόπος που στάζει ο ουρανός μέλι. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και φίλοι μου και συγγενείς μου, έχουν πάει στο Άγιο Όρος και όλοι μου λένε πότε θα πας κι εσύ. Ξέρω ότι θα πάω στην ώρα που πρέπει, ώστε να συναντήσω ανθρώπους που θα πρέπει να συναντήσω και θα έχουμε γνώσεις και περάσματα μέσα από πύλες που θα είναι ανεπανάληπτες και οι πληροφορίες θα είναι σημαντικές. Γένετο, γένετο, γένετο. Γυρνώντας ο μικρός έφηβος Δίας πίσω, βρίσκει τους ανησυχημένους κουρίτες να του λένε «Δεν θα το ξανακάνεις, δεν θα φεύγεις, δεν μπορείς ακόμα και τελείως μόνος σου, χωρίς συντροφιά, χωρίς τους φίλους σου, έπρεπε τουλάχιστον να πάρεις τον μπάνα και τον αετό, να είσαστε μαζί, να σε προστατεύουνε». Τέλος πάντων, ο Δίας τους είπε «Ναι, έτσι θα κάνω, άλλη φορά θα τους πάρω μαζί μου» κτλ. Αλλά τα είπε πρόσχερα, χωρίς να τα πιστεύει ο ίδιος. Έτσι λοιπόν το δεύτερο φεβιό του ήτανε μπρος ανατολικά πια. Έτσι υπτάμενος έφτασε στην Κύπρο, στην ίσο της Κύπριδας, της θεάς Κύπριδας, που εκεί σε αυτή την ίσο υπήρχαν 5 κόρες, που αυτές οι 5 κόρες ήτανε οι 5 ήπειροι της γης. Ήταν η Αφρική, ήταν η Ασία, ήταν η Ευρώπη, ήταν η Εσπερία, η χώρα της Δύσης δηλαδή, και η Οκεανία που είναι η Αυστραλία. Πράγματι, αυτές οι 5 κόρες, σαν παρθένες έφηβες, παίζανε τι άλλο, σφαίρα, βόλεϊ. Τις είδε λοιπόν ο έφηβος ο Δίας, τις καλοκοίταξε μέσα από τα στάχια και διαπίστωσε ότι η Ευρώπη που ήταν λευκή, όμορφη, ήρθε ο Θεός έρωτας και του ρίξε το βέλος στην καρδιά του. Ήθελε σώνει και καλά να πάει κοντά της, να της μιλήσει, να της δείξει τον έρωτά του. Είπε λοιπόν στον έρωτα, «Σε παρακαλώ πολύ, ρίξε σε αυτήν την Ευρώπη τα τόξα σου για μένα». Πράγματι λοιπόν, ο έρωτας τράβηξε το τόξο, έριξε τη σαϊτιά, το βέλος του και χτύπησε την Ευρώπη. Τότε η Γαία κάτω από τα πόδια του γύρισε και του είπε «Δία, μεταμορφώσου σε τάβρο» και πλησίασε κοντά τις κοπέλες με αγελαδίσιο βλέμμα να μην τις τρομάξεις και φύγουνε. Πράγματι λοιπόν ο Δίας μεταμορφώνεται σε ένα τάβρο τεράστιο με τα 3 χρώματα και με κάτι μάτια αγελαδινά, ήρεμα και πλησίασε κοντά τους. Με τρόπο, σιγά σιγά, βήμα βήμα, σταμάταγε και έκανε πως τρώει. Πήγαινε πιο εκεί, πήγαινε πιο εκεί, δεξιά, αριστερά, να μην τον παρατηρήσουνε. Μέχρι που κάποια στιγμή
είχε φτάσει πολύ κοντά και ανάμεσα από τις θυμονιές ξεπρόβαλε πια το σώμα του. Τότε κοιτάξανε οι ήπειροι, οι αδερφές ήπειροι, τον Ταύρο και τρομάξανε και σκορπιστήκαν να τρέξουν να φύγουνε. Η Ευρώπη όμως, έχοντας τρυπημένη την καρδιά της από τα βέλη του έρωτα, είδε τον Ταύρο και ένιωσε ότι είναι ένας έφηβος, ότι είναι ένα παλικάρι, ότι είναι ένας άρχοντας. Και πήγε προς το μέρος του, καταλαβαίνοντας ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και πλησιάζοντας, το χάιδεψε στο κούτελο και διαπίστωσε ότι ο Ταύρος ήθελε το χάδι της και του άρεσε και γονάτισε και έκατσε εκεί επί τόπου. Τότε φώναξε και τις άλλες τις αδερφές της και τους είπε «Ελάτε εδώ, ελάτε να του πλέξουμε στεφάνι, είναι ήρεμος, είναι όμορφο ζωντανό, ελάτε να το χαϊδέψετε κι εσείς». Και ήρθαν όλοι οι ήπειροι και πράγματι το χαϊδεύανε και πράγματι του φτιάξανε ένα πανέμορφο στεφάνι με αγριολούλουδα, το φορέσανε στο ανάμεσα από τα κέρατά του και τόσο πολύ τον αγάπησε η Ευρώπη που έφτασε να είναι πάνω από το σβέρκο του και έτσι όπως χάιδευε το λαιμό του θέλησε να κάτσει στη ράχη του. Κάθοντας λοιπόν πάνω στη ράχη του, χωρίς να το καταλάβει, με την ταχύτητα της σκέψης ο Δίας, όταν κατάλαβε ότι κρατάει καλά τα κέρατά του η Ευρώπη, ξεφανίστηκε, χάθηκε. Οι άλλες τέσσερις αδερφές μείναν με ανοιχτό το στόμα. Πού πήγε η αδερφή μας? Εκείνος με την ταχύτητα της σκέψης, σαν θείος και θεός, έφτασε στη Μεσαρά της Κρήτης. Εκεί, σε ένα τεράστιο πλάτανο που είχε ρίξει τα φύλλα του, την άφησε κάτω, κατέβηκε εκείνη από την πλάτη του και τότε μεταμορφώθηκε και πήρε την κανονική του μορφή σαν έφηβος. Τότε εκείνη τον κοίταξε, του είπε «Πώς γίνεται, είσαι εσύ ο Ταύρος ή ο Ταύρος είσαι εσύ?» Τότε εκείνος την αγκάλιασε, τη φίλησε και δεν της έδωσε καμία εξήγηση, παρά αγκαλιασμένοι πέσανε στις ρίζες του πλατάνου και ερωτοτροπούσανε με τρελό έρωτα. Εκείνη τη στιγμή όμως πέρασε ο πατέρας του ο Κρόνος, γιατί είχε νιώσει την ταχύτητα της σκέψης που ήταν θεϊκή και ένιωσε ότι εκεί κάποιος μεγάλος θεός έχει πάει. Πήρε λοιπόν από την Κύπρο την ευθεία της γραμμής και έτσι όπως πέρναγε πάνω από τη Μεσαρά, ο Πλάτανος, φοβούμενος ότι θα δει ο Κρόνος το γιο του με την Ευρώπη αγκαλιά και εκείνος δεν θα μπορεί να αντισταθεί και να συνετιστεί και να κρυφτεί, άρχισε να βγάζει φύλλα. Φύλλα, 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 φύλλα. Έτσι ώστε να κάνει τη φυλωσιά που ο ουρανός δεν θα βλέπει από κάτω το ζευγάρι. Και έτσι πέρασε χωρίς να τους δει. Αφού όμως τελειώσανε τον έρωτά τους, ο Δίας που κατάλαβε ότι πέρασε από πάνω ο Κρόνος και κατάλαβε ότι ο Πλάτανος τους προφύλαξε, τον εφίλησε, του είπε «Είσαι ο καλύτερός μου φίλος, με προστάτευσες, θα μείνεις για πάντα φίλος μου, θα είσαι το ιερό μου δέντρο για πάντα και οι άνθρωποι θα σε ονοματίσουνε Πλατής Μνούς». Και έτσι έμεινε ο Πλατής Μνούς, ο Πλάτανος, αυτός της Μεσαράς, ο μόνος αϊθαλής πλάτανος όλη την Ιδρώγειο που όλο το χρόνο έχει φύλλα μέχρι τις μέρες μας και είναι στην πλατεία του χωριού της Μεσαράς.
έως τις μέρες μας. Το ξαναλέω. Έτσι λοιπόν ο Δίας, αγαπώντας την όμορφη Ευρώπη, θέλησε να την κάνει η γυναίκα του και έμεινε μαζί της στην Κρήτη, εκεί στη Μεσαρά, για να φτιάξουνε το βασίλειό τους. Η δε Ευρώπη γέννησε 3 γιους. Ο πρώτος γιος του Δία με την Ευρώπη ήταν ο Μίνωας, ο μεγάλος ημίθεος Μίνωας. Ο δεύτερος ήταν ο Αίακος και ο τρίτος ήταν ο Ροδάμανθης. Αυτά τα 3 αδέρφια όρισε ο Δίας ότι θα είναι οι δικαστές του κάτω κόσμου, που θα δικάζουν όλες τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί θα ήταν οι πρώτοι ημίθεοι θεοί που θα ορίσουν στους ανθρώπους νόμους ώστε να γίνουν άνθρωποι και θα τους διδάξουν πώς θα γίνει μία τεράστια αυτοκρατορία, η πρώτη αυτοκρατορία του κόσμου, η Μινωική Αυτοκρατορία. Και έτσι έγινε. Όμως, ο Δίας, σαν τάβρος, στη ράχη του η Ευρώπη, όπως θα τη δούμε και στα ευρώ και σε αυτά που βλέπουμε τον τάβρο μαζί με την Ευρώπη στη ράχη του, έτσι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ο τάβρος με την Ευρώπη στους Δελφούς, που όταν το έβλεπες το έργο που ήταν με μπρούτζο και χρυσό, έβλεπες πράγματι το χάρτη της Ευρώπης. Το κεφάλι του χάρτη ήταν στην Ισπανία, η ράχη του ήταν Γαλλία, Γερμανία και η Αγγλία από πάνω ήταν η κόρη Ευρώπη, με τα φορέματά της να πέφτουν μπροστά κάτω και τα 2 πίσινά του πόδια ήταν η Ιταλία και η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, λέγοντας σε κάποιους γεωλόγους την ιστορία αυτή, στο κατάστημά μου, στο Επιστροφή στην Ιθάκη, γύρισε ένας επιστήμονας πανεπιστημιακός δάσκαλος και μου είπε, ξέρεις γιατί βρέθηκαν εκεί οι κόρες και οι 5 κόρες? Όχι, του λέω. Είναι το μοναδικό μέρος στη Μεσόγειο που δεν είναι βουνοκορφή, αλλά η Κύπρος είναι μια νήσος που οι 3 πλάκες, Ασία, Αφρική και Ευρώπη, συγκρούονται και βγαίνουν στην επιφάνεια και φτιάχνουν το επίπεδο της Κύπρου, της νήσου. Όπως ο Μίκης Θοδωράκης λέει, σαν ένα πλατανόφυλλο, σαν ένα φύλλο μέσα στη Μεσόγειο. Και αυτό μας αποκαλύπτει ο μύθος ότι γνωρίζαν οι προ-προ-παππούδες μας ότι η Κύπρος είναι ο ομφαλός της γης. Είναι το κέντρο της γης στις Ηπείρους. Γι' αυτό οι Ηπείροι παίζουν πάνω στην Κύπρο. Βέβαια η Δύση, η Εσπερία, πέφτει μακριά,
η ωκεανίδα πέφτει μακριά, αλλά οι τρεις κεντρικές, Ευρώπη, Ασία και Αφρική, συγκρούονται εκεί πέρα και φτιάχνουν αυτό το ενιαίο νησί, την Κύπρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μας μιλάνε με παραμύθια, αλλά μας μιλάνε με γεωλογία, με επιστήμη και πρέπει να πάρουμε σοβαρά το τι μας λέει η μυθολογία, γιατί μύθος σημαίνει ιστορία, λόγος σημαίνει επιστήμη αυτής της ιστορίας, άρα ένας λόγος με επιστημονική αποκάλυψη που πρέπει κάποιος να τη μελετήσει, να τη βάλει κάτω, να μπορέσει να καταλάβει έννοιες, να καταλάβει γιατί μας λένε για την Κύπρο, γιατί μας λένε για αυτές τις 5 ηπείρους, γιατί η Ευρώπη είναι λευκή, η Αφρική είναι μαύρη, η Ασία είναι μελαμψή, γιατί υπάρχει η Εσπερία που έχει ερυθρόδερμους, η Οκεανία που έχει πανέμορφους μελαμψούς, με πολλές, δηλαδή είναι σαν Ιάπωνες, σαν Κινέζοι, σαν Αφρικάνοι, μια πολυμορφία που αρέσει σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι αυτό το, πώς το λένε, το μείγμα των φυλών του ανθρώπου. Και έτσι λοιπόν μπόρεσε να κάνει τα παιδιά του με την Ευρώπη και εκεί στο επόμενο θα μιλήσουμε για το παιδί του, το Μίνωα, πώς οργάνωσε το κράτος του, πώς η αυτοκρατορία αυτή μεγάλωσε και πλάτιασε σε όλη την Ιδρώγειο και πώς κάθε 9 χρόνια ο ίδιος ο Δίας κατέβαινε στο Ιδέων Άνδρο και έδινε 9 νόμους στο Μίνωα και αυτό το τεράστιο ρομπότ, ο Τάλος, που του είχε χαρίσει το γάμο του ο Ήφαιστος, που ήταν 33 μέτρα ύψος, αυτό το ρομπότ έβαζε τις 5 μπροστά και τις 4 πίσω πλάκες που ήταν οι εντολές, οι νόμοι που έδινε ο Δίας, γύρναγε όλα τα χωριά και όλες τις πολιτείες ο Τάλος, διαδίδοντας να γράψουν αυτούς τους καινούργιους νόμους για τα επόμενα 9 χρόνια. Ήταν δηλαδή ένα προμήνυμα των δελφικών παραγγελμάτων, ώστε αυτοί οι νόμοι να δημιουργήσουν μια νομοτέλεια δικαίου και ανθρωπιάς πάνω στην τέχνη της κοινωνίας, με αγάπη για τον συνάνθρωπο και όχι με βία, με υποτέλεια, με κυριαρχία, όπως σήμερα γίνεται. Το επόμενο λοιπόν θα είναι ο γιος του Διός, ο Μέγας Μίνωας, που είναι ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ενώ ο Αίακος είναι ο εισαγγελέας και ο Ροδάμανθης ο δικηγόρος του κάθε ενός που πάει στον κάτω κόσμο και περνάει τη Θεία Δίκη της ψυχής του. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ, έρωστε.